Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σαφώς απαρέγκλητες από τον κύριο στόχο τους οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, είτε σε περίοδο κρίσης, είτε σε περίοδο ανάπτυξη. Απαρέγκλητη και κυβερνητική πολιτική, άσχετα από την αλλαγή των κομμάτων. Στόχος και του πολυνομοσχεδίου που φέρνει η Νέα Δημοκρατία είναι να υλοποιήσει ακόμα καλύτερα τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων από εκεί που τις άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας πιο κοντά στον πάγιο, τον πάγιο και διακαή πόθο της εργοδοσίας να έχει στη διάθεσή της τους εργαζόμενους ευέλικτους 24 ώρες το 24ωρο και στην ουσία με την ελάχιστη αμοιβή. Η υπερίσχυση των συμβάσεων των ενώσεων προσώπων, των τοπικών κλαδικών, των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η επίκληση από τους εργοδότες δυσμενών οικονομικών στοιχείων και η αξιοποίηση μιας σειράς εξαιρέσεων, οι ειδικές οικονομικές ζώνες, η μη δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία, προσπαθούν να σφραγίσουν όλες τις πόρτες εφαρμογής και επέκτασης μιας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ανοίγει με άλλα λόγια η δυνατότητα πλήρως συμπίεσης του μέσου μισθού προς τον κατώτατο. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, προσπαθείτε να πληγώσετε πιο βαθιά την πλήρη και σταθερή εργασία με το μανδύα της τιμωρίας της μερικής απασχόλησης. Η πληρωμή με 12% κάθε ώρα υπεροριακής απασχόλησης, όταν για την πλήρη απασχόληση η πληρωμή της ίδιας ώρας γίνεται με 40% προς αύξηση, δίνει στους εργοδότες το πράσινο φως να προχωρήσουν σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, μιας και φτηνένουν τιμή της εργατικής δύναμης δραστικά. Ο συνδυασμός της χρήσης αυτού του όρου με τους ήδη υπάρχοντες για τη διευθέτηση του εργασιακού χρόνου δημιουργούν τις προϋποθέσεις ακόμα και αυτόν τον κατώτατο μισθό οι εργαζόμενοι να τον προσεγγίζουν, παραδίδοντας στην ευελιξία την οικογενειακή του ζωή, την κοινωνική του ζωή, τον ελεύθερό του χρόνο, την ξεκούρασή του, προσαρμόζοντας με άλλα λόγια όλη του τη ζωή σαν ανάγκη λειτουργία μια επιχείρηση, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη για αυτήν κερδοφορία μέσα στου όρου του ανταγωνισμού. Με δεδομένο ότι ο πλούτο, άρα και το κέρδο, παράγεται αποκλειστικά και μόνο από την εργασία των εργαζομένων, τη δίνεται όλε τι δυνατέ και προσαρμόσιμε μορφέ από τι οποίε προκύπτει από αυτήν το μέγιστο κέρδο. Στον αντίποδο όμω ξεζουμίζει τα βιολογικά όρια και το σύνολο τη ζωή των εργαζομένων. Βεβαίω, εκτό από το τσάκισμα των μισθών και των όρων εργασία, προβαίνεται μέσω του πολυνομοσχεδίου και τον προϋπολογισμό και άλλους νόμους συνολικά στη θωράκιση των επιχειρηματικών ομίλων από κάθε μικρό και μεγάλο ρίσκο, μη τους ξεφύγει και κανένα ευρώ. Τους δίνεται γη και είδωρ. Φθηνό τραπεζικό χρήμα για επενδύσεις, κάλυψη με εγγύηση του δημοσίου σε περίπτωση οικογενίσματος των δανείων τους, στις πλάτες δηλαδή του λαού και η ενδεχόμενη επιχειρηματική τους αστοχία, φθηνή ενέργεια, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, μείωση φόρου εισοδήματος και μερισμάτων, παράκαμψη κολλημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, τσάμπα γη, τσάμπα ορυκτό πλούτο και υποδομές δημοσίου. Αφαιρείται δηλαδή τα πάντα και οδηγείται σε εξαθλίωση ποιους? Αυτούς που παράγουν τα πάντα. Αυτούς που με τους υπάρχοντες όρους εργασίας ξοδεύουν κάθε εργάσιμη μέρα 2 και 3 μέρες από τη ζωή τους λόγω της έντασης. Όλους αυτούς που πάνε την επιστήμη και την τεχνολογία μπροστά και εκτινάσουν την παραγωγικότητα της εργασίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις σήμερα κιόλας να μπορούν να εργάζονται όλοι με παραγωγή που να καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε πολύ λιγότερο χρόνο και με πολύ λιγότερο κόπο. Και δίνεται τα πάντα σε ποιους? Στους μετόχους μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων. Αυτούς δηλαδή που η μόνη δουλειά που κάνουν εξαντλείται στο πώς θα ξεζουμίζουν και το παραμικρό απόθεμα εγκεφαλικής και αιμοιικής ενέργειας των εργαζομένων μέχρι εξαντλήσεώς τους. Αυτούς που μετατρέπουν τη δυνατότητα εργασίας για όλους με πολύ λιγότερες ώρες σε μαζική ανεργία. Αυτούς που ψάχνουν πού θα δώσουν μίζες για να κερδίσουν στον ανταγωνισμό. Αυτούς που ψάχνουν ανέξοδους τρόπους για να μετακινούν τα εργοστάσια τους όπου έχει φθηνό εργάτη. Αυτούς που χρειάζονται σφαγές λαών για να κερδίσουν και από την ανοικοδόμησή τους. Και αυτό το λέτε εσείς ανάπτυξη και πρόοδο. Μια τέτοια ανάπτυξη, το γνωρίζετε πολύ καλό, δεν θα γίνει ανεκτή. Για πολύ καιρό από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα θα οργανωθούν, θα αντιδράσουν. Γι' αυτό και εκτός από τα ιδεολογήματα περί ταξικής συνεργασίας, το τσάκισμα όποιου σηκώνει το κεφάλι, ένα κάρο νόμους εκφοβισμού, το τάισμα της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ για να εκφυλήσει το εργατικό κίνημα, χρειάζεστε περισσότερο νόμο και τάξη. Με ηλεκτρονικό μητρό για να ξεμπερδεύουν οι εργοδότες από τους πρωτοπόρους αγωνιστές εργαζόμενους, με ηλεκτρονική ψηφοφορία για το χτύπημα της απεργίας. Από αυτά θέλει να απαλλαγεί η εργοδοσία, από αυτά δηλαδή που τις έκαναν τη ζωή δύσκολη, την εμπόδισαν και την εμποδίζουν να επιβάλλει τους βάρβαρους όρους της και ανέθεσε σε εσάς, το κράτος της δηλαδή, αυτό το επιτακτικό καθήκον. Να την απαλλάξετε. Γιατί χωρίς το κράτος της δεν έχει καμία τύχη. Οι εργαζόμενοι, να το ξέρετε, δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Παρά τους δυσμενείς συσχετισμούς, παλεύουν, οργανώνονται
Συσπηρώνουν δυνάμεις, δίνουν καθημερινά μικρές και μεγάλες μάχες με δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις. Η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και η κοινωνική συμμαχία είναι νομοτελειακή αναγκαιότητα και θα συντελεστεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες κατακτήσεις.